Γεια σας παιδιά, Dragon, να είμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο είναι στα pack όλη η Team of the Year και δεν έχω κανένα saved pack. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σε οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coins, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Λοιπόν, όσο πάει με το δεύτερο κανάλι και όλα αυτά, έχω ψοφήσει κυριολεκτικά να κάνω βίντεο. Okay, δηλαδή, όλη μου η μέρα έχει να κάνει με το YouTube αυτή τη στιγμή. Που είναι λίγο, ναι, αρκετά δύσκολο, αρκετά κακό για το σώμα μου, αρκετά καλό. Καλό. Ναι, okay, αρκετά καλό για το κανάλι, υποθέτω, και για εσάς. Αλλά ναι, αρκετά κακό για την ψυχή μου κιόλας, okay. Τότε, please, πάτε λίγο, δείτε το δεύτερο κανάλι, αν σας ενδιαφέρει το career. Αν δεν σας ενδιαφέρει, ειλικρινά μην πάτε. Χειρότερα θα κάνετε τα πράγματα αν πάτε. Και δείτε ένα λεπτό από το βίντεο, απλά θα μου κατεβάσετε το retention time και... Ναι, κακό. Okay, κακό. Ξου, άμα δεν σ' αρέσει το career, άμα σ' αρέσει το career, δες το, είναι ό του κουμπρό. Τέλος πάντων, προσπαθώ γενικά να κάνω καλύτερο το content και σε αυτό το κανάλι και στο άλλο κανάλι. Το άλλο κανάλι πειραματίζομαι με πράγματα τα οποία θα φέρω όταν είμαι σίγουρος πως θα δουλέψουν σε αυτό το κανάλι. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε εδώ τον Kylian Mbappé, μια κάρτα που στο FIFA δεν μου αρέσει καθόλου. Τα stat είναι εντελώς τρελά, να είμαστε ειλικρινείς. Η καλύτερη κάρτα από stat μάλλον στο game. Αλλά, ναι, δεν μου αρέσει καθόλου και... Ακαλά. Ειλικρινά, μην το κάνετε. Βασικά δεν ξέρω, okay, μάλλον σας θα είναι καλός. Αλλά αυτό είναι πανάκριβο, μαλάκι, ξέρω τι μπορείτε να κάνετε με αυτό. Τέλος πάντων. Δικιά σας τα πράγματα, δικό σας το φόντερο, okay. Είναι δικά σας τα πάντα. Απλά πάτε, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ πάντως λέω, αυτή την κάρτα δεν θα την ακουμπούσα ποτέ τον ποτόν. Μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Δηλαδή, μπρο μου, είσαι καλά. 10 segment για να πάρω μια κάρτα στο FIFA. Επίσης, λέγανε, δεν θα γίνει. Λέγανε πως θα βγει guaranteed το OT pack στο promo pack. Δεν θα γίνει τελικά. Η EA αποφάσισε να το κάνει guarantee το ότι loan pack. Επειδή ποιος δεν θέλει έναν loan Team of the Year, ρε. Μπορείς να το βάλεις στο thumbnail ότι έβγαλες Team of the Year, άμα είσαι YouTuber. Δεν, όχι ότι θα το κάνω φυσικά. Άμα το είδατε σε αυτό το thumbnail, 100% έχουμε βγάλει Team of the Year. Και άμα το δείτε σε κανένα στο μέλλον, 100% είναι Team of the Year. Δεν θα κάνω ποτέ τέτοια μαλαγία. Να ξέρετε, γι' αυτό πατήστε πάνω, 100% είναι Team of the Year. Τέλος πάντων, daily login upgrade. Δεν ξέρω πότε θα συνεχίσουμε, πότε θα φτάσουμε τα. Completion. Τι λέω, δεν ξέρω αγγλικά, ok. Και εδώ έχουμε τον Shogun. Οπότε θα πάρουμε τον Shogun, που είναι το shotgun, αλλά ξέχασαν το TAF. Ναι, δεν σημαίνει κάτι άλλο, δεν είναι ιαπωνική λέξη. Είναι 100% shotgun με ξεχασμένο το TAF. Δεν έχω αγγίξει γενικά το FIFA πόσο καιρό, Και δεν ξέρω καν αυτό το Σαββατοκύριακο θα το αγγίξω, να είμαι ειλικρινής, γιατί έχω πάλι πολλά πράγματα να κάνω. Το πιστεύετε? Δηλαδή, έχω πάρει το πρόγραμμά μου και του είπα, έλα εδώ. Θα σε ξεφτυλίσω τώρα. Και το έχω βάλει μέσα ό,τι υπάρχει. Από YouTube μέχρι προπόνηση για YouTube, μέχρι δες YouTube, μέχρι πάνε κάνε record για βίντεο στο YouTube που δεν θα ανέβουν ποτέ. Αλλά να τα κάνεις record για να προπονηθείς στο μέλλον, όταν θα θες να κάνεις record κάτι που όντως θα ανέβει στο YouTube. Τέλος πάντων, όπως είπα, για content πάτε στο δεύτερο κανάλι, επειδή η αλήθεια είναι πως εκεί κουράζομαι υπερβολικά πολύ για να ανεβάσω content. Αντίθετα με το τι κάνω στο main κανάλι. Δηλαδή, πάει 8, main κανάλι. Οπ, ανοίγω κάμερα, βαϊμπάρω, το ανεβάζω. Δεύτερο κανάλι, οπ, πάει 8. Όχι, αυτό δεν πήγε ιδιαίτερα καλά, δεν ξέρω αν ακούστηκε, αλλά μόλις κλώτσα όλο το θρανίο μου. Θρανίο, γραφείο, γιατί το είπα θρανίο? Μπρο, δεν είμαι καλά, ρε, τι γραφείο? Ναι, όντως δεν είμαι καλά, νομίζω το καταλαβαίνετε, κάτι πάει πάρα πολύ λάθος. Τέλος πάντων, νομίζω έχουν μπει όλοι μέσα στα pack για να το δούμε μία. Πρέπει να έχουν ανέβει και τα possibilities. Ναι, loan είναι ο Team of the Year. Φυσικά και θα είναι loan EA. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3% Team of the Year. Αν ανοίξω 100 pack, θα βγάλω Team of the Year. Δηλαδή 100 gold common. Μπρο μου. Είναι common. Είναι common untradable. EA. Είσαι καλά. Τι εννοείς? What? Έβαλαν ένα common pack. Ποιος τότε είναι common, ρε μαλάκα, είναι τότε. Ο Jude Bellingham, κανονική του είναι χρυσή. Rare. Του σκέφτομαι στο μυαλό μου, γι' αυτό δεν ξέρω. Είναι όλοι rare. Ο common που κολλάει. Yay. Είσαι καλά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε πως οι attacker είναι στα pack, εδώ ανοίγουμε τζάμπα.
βγάζουμε Team of the Week κατευθείαν. Παπ, 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 πολύ ωραία. Και είναι ο Bowen, πανέμορφα. Ακριβώς αυτό ήθελα από τη ζωή μου. Και Dybala, πάμε λίγο. Dybala, απίστευτος. Ο Dybala μόλις μας είπε, ήρθε και είπε στο club, το επόμενο θα με ακολουθήσει Team of the Year. Επειδή κανονικά ο Dybala άξιζε ένα Team of the Year, επειδή έκανε τα πάντα. Και για να δούμε εδώ ποιον Team of the Year θα βγάλουμε. Και ναι, θα είναι ο Team of the Year, Εγγλέζος. Ναι. Κοίτα, να είμαι ειλικρινής. Άμα ήταν κανένας παίκτης που μπορεί να πάρει Team of the Year, θα έλεγα OK. Πήραμε ένα Team of the Year pre-order. Το Grealish Team of the Year δεν παίρνει ούτε με αίτηση παλικάρι, ούτε στημένο να το πρωτάθλημα. Ούτε να φύγουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν θα πάρει Team of the Year. Δηλαδή, κυριολεκτικά. Τι. Τι κάνει εδώ ρε μαλάκα ο Grealish. Μέχρι τα 80 να παίζει, δεν θα πάρει Team of the Year. Μόνο το αγγλικό πρωτάθλημα να ήταν σε όλο τον πλανήτη ποδόσφαιρο, δεν θα έπαιρνε Team of the Year. Δεν ξέρω γιατί το πήγα τόσο σκληρά πάνω του σε φάση πρώη είσαι άχρηστος, αλλά ναι, δεν νομίζω όντως να πάρει ποτέ Team of the Year. Δηλαδή, Grealish, φαντάσου τον Grealish να έχει Team of the Year. Κάτω από τα λέμε, ήταν με τον Jude Bellingham, οπότε είναι τόσο ακραίο, αλλά ο Jude Bellingham υποθέτω είναι και ταλέντο. Τέλος πάντων, έχουμε εδώ κάτι μαλακίες Icon Pack. Το κινητό μου, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω πού είναι για να πάω να κοιτάξω το FootMe, να είμαι ειλικρινής. Και δεν έχω κοιτάξει ποτέ τους Totti Icon που έχουν βγει. Πολύ ναι, γιατί πήγα πάλι να κοιτάξω εδώ. Δεν ξέρω τι κάνω, όπως το είπα. Είναι η κούραση, επειδή φυσικά προπονούμε για το καλύτερο content. Τώρα πόσα χρόνια θα πάρει να βελτιωθεί αυτό το άθλιο content μου, δεν ξέρω. Και που είναι το OTI icon, το OTI icon. Να πω την αλήθεια. Unpopular opinion, αλλά δεν μ' αρέσει το card design. Δηλαδή γιατί υπάρχει, τέλος πάντων. Gerd Miller, καρτάρα, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε νομίζω κάτι. Ronaldinho το ίδιο. Ναι, στα δυνατή κάρτα, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ καλύτερες υποθέτω στο game. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ήταν τόσο τρελός. Αυτός ο Beckham φαίνεται πάρα πολύ καλός, ιδιαίτερα για cam. Μπορεί να παίξει cam, δεν μπορεί να παίξει cam. Μπορεί να το βάλει στην game όμως. Κούλι, εντάξει, τρελή κάρτα. Sanchez, τρελή κάρτα επίσης. Πύρλο, Hunter. Δυστυχώς θέλει Hunter αυτή η κάρτα, δεν γίνεται. Zanetti, άλλη μια τρελή κάρτα, ειδικά για CM. Μπορεί να παίξει CM. Ναι, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα WGA. Απίστευτο. Μακελέλε. Δεν ξέρω τι κάρτα έχει. Okay, μέτρια ιδιαίτερα. Περισσότερο για αμυντικός είναι. Για CDM εδώ που τα λέμε, όντως είναι. Δεν είναι μέτριο για CDM. Τι μαλακίες λέω. Μέτριο είναι για CM. Για κάποιο λόγο μου έρθει στο μυαλό ότι είναι CM και RM. Επειδή ήταν τα alternative position. LM, πήρες. Απίστευτη κάρτα, να είμαι ειλικρινής και αυτήν. Πάμε λίγο μετά. Γιατί λέω να είμαι ειλικρινής όλη την ώρα. Δεν ξέρω. Van de Sar. Τρελός κι αυτός, δηλαδή, οκ, okay, goalkeeper, αλλά ξέρουμε πόσο σπασμένος θα είναι. Τι αρχιμόφατσο είναι αυτή ρε παλικάρι. Τέλος πάντων, Vidic, που είναι νομίζω αυτός που έχουν βγάλει περισσότερο το The Icon. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και ο Cole, ναι. Οκ, okay, συνηθισμένη left back κάρτα, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό left back. Αλλά περιμένεις λίγο κάτι πιο τρελό υποθέτω για έναν Team of the Year Icon, δηλαδή. Παίζει να είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να βγάλεις. Μάλλον είναι, όχι παίζει. Και τώρα, 88 plus άλλο ένα τέτοιο μπορούμε να κάνουμε. Το κλαμπ το σηκώνει. Κάτι μου λέει δεν το σηκώνει με τίποτα. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Κλαμπάκι μου, σηκώνεις 88 plus. Και μου λέει ένα όχι, μου ρίχνει ένα άκυρο όλο δικό μου. Και τα coins μου όμως λένε ναι. Η αλήθεια είναι πως τα coins μου λένε ναι. Άνετα το κάνω με coins. Αλλά αξίζει να το κάνω με coins. Δεν νομίζω να αξίζει ρε παιδιά να το κάνω με coins τώρα. Να είμαι ειλικρινής. Νομίζω δεν αξίζει. Αλλά ποιος είναι ο καλύτερος μαλάκας στο ελληνικό YouTube? Εγώ είμαι, οπότε πάμε να το κάνουμε με coins. Κυριολεκτικά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι τραγικό το ότι είμαι τόσο εθισμένος στα pack. Ήθελα να τα βάλω όλα τα coins. Είπα σε, πώς λέγονται, 75 plus player pick. Και κάποιος τυπάς μου έβγαλε κάτι που παίζει να έχασα 30 κεφαλικά κύτταρα προσπαθώντας να το διαβάσω, που μάλλον ήταν συμβουλή για το τι να κάνω. Ναι, είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Του το έγραψα κιόλας. Του είπα, μπρο μου, δεν έχω ιδέα τι είπες μόλις. Είναι λες και διάβασα αυτό το μήνυμα και είχα πάρει κάτι. Λες και είχα πάρει κάτι πολύ δυνατό κιόλας. Όχι κάτι, πήρα κάτι, κάτι δυνατό, μπρο. Δεν ήξερα τι διάβαζα. Ξέχασα τη μητρική μου γλώσσα, δηλαδή σε τέτοια φάση δυνατό πραγματάκι. Τελικά νομίζω κατάλαβα τι έλεγε, αλλά το θέμα είναι, ναι, τα 75 plus player pick θα τα έκανα guarantee αν μου έλεγε
τόσο όλα τα λεφτά, μαθηματικά μιλώντας, τόσα μπορείς να κάνεις, τόσα θα κάνεις αν μου τα δώσεις. Το θέμα είναι δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να κάτσω και να τα φτιάξω. Και να είμαι ειλικρινής. Είμαι ήδη τόσο κουρασμένος που δεν μπορώ να ασχοληθώ μέχρι αύριο όλη μέρα να φτιάχνω picks. Οπότε μάλλον δεν θα τα δούμε τα picks. Αλλά για να δούμε τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Μπορέσαμε και γλιτώσαμε 86 παίκτη. Τρελό, μπρο. Ειλικρινά, τρελό. Δεν τρελάρω καν σε αυτή τη φάση. Δεν τρελάρω καν, δεν είμαι αστείος, το ξέρω. Και μπορέσαμε και 84 και άλλο έναν 84, please. Όχι, δεν θα γίνει ποτέ. Φαγάμε άκυρο. Λοιπόν, Κλάιβερτ, φεύγει σάκλα αυτό. Εδώ μόνο ο Όμπλακ με πειράζει λίγο που φεύγει και δεν ξέρω γιατί να με πειράζει. Την μπάλα τον έχω 240 φορές, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω θέμα. Λοιπόν. Πάμε, καταφέραμε να κάνουμε το πιο δύσκολο από αυτά, οπότε χώσαμε πολλά χρήματα εκεί πέρα. Ξοδεύω φόντερ χωρίς λόγο, αλλά να είμαι ειλικρινής, τα SBC που έχουν βγει είναι απογοητευτικά. Ναι, είδα τα leaks, παπαπαπα, κρέες κάρτες, δεν θα τις μιλήσω επειδή δεν θυμάμαι ποιες είναι, απλά θυμάμαι πως ήμουν όταν τις διάβασε φάση. Ω, μπρο, αυτό ήταν ακραίο. Ναι, δεν θα τις κάνω, γκέι, δηλαδή και να τις κάνω, δεν θα μου δώσει κάτι, αφού δεν ασχολούμαι καλά με το game, δεν είμαι στα σοβαρά δηλαδή όταν παίζω το game και ούτε είμαι καλό στο game. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πλευρά του game ως competitive. Με ενδιαφέρει το best μέσα παίρνα καλά. Και το best μέσα παίρνα καλά είναι η έννοια του ανοίγω packs επειδή είμαι ηλίθιος. Οπότε, επειδή ανοίγω pack επειδή είμαι ηλίθιος, επειδή πάμε να ανοίξουμε packs. Δηλαδή αυτό κάνουμε ως κανάλι, νομίζω το έχετε καταλάβει, δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Και τι άλλο χρειαζόμαστε εδώ πέρα? Δεν έχω ιδέα, πάρα πολύ πράγμα χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Πω ρε μαλακά, 85 ομάδα με έναν 86 και έναν 84 και όλοι άλλοι 83, δεν νομίζω να έβγαινε με τίποτα. Ένας 89 θα μπορούσε να κάνει δουλίτσα όμως. Όχι, δεν θα μπορούσε. Οκ, δύο 89 μόνο θα μπορούσε να κάνει δουλίτσα. Πάρα, πρέπει να πάρω εκείνο στους cross που τους έχω κάνει quickset, γιατί ξέχασα να τους πάρω ρε μαλακά. Ξέρεις πόσο value έχουν εκείνοι οι cross που έχω, δηλαδή. Πρέπει να μην τους ξεχνάμε λίγο, δηλαδή. Τους έχω βάλει στη γωνία δηλαδή, αλλά. Μην τους ξεχνάμε λίγο. Τώρα επίσης δεν ξέρω ποιον από τους δύο Stoichkov να δώσω. Επειδή ο ένας Stoichkov είναι flex, ο άλλος Stoichkov είναι η έννοια του είμαι άχρηστος. Γεια σας παιδιά, δεν ξέρω να περπατάω. Και το θέμα είναι πως ο άχρηστος είναι ο World Cup. Και τον World Cup δεν θέλω να τον δώσω παρότι είναι άχρηστος. Οπότε δεν έχω ιδέα τι να κάνω σχετικά με αυτό. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ να μου πείτε την γνώμη σας. Φυσικά θα με γράψετε κανονικά, με πάτε απλά χτες, δεν έχω βγάλει Team of the Year. Γιατί να είμαστε ειλικρινείς, και εγώ το ίδιο θα έκανα, δεν θα απαντούσε τίποτα άλλο απλά σε εκείνο, επειδή θέλω να κλαφτώ κι εγώ κάπου δηλαδή. Εγώ έχω να κλέβω με το YouTube, εσείς που έχετε. Έχετε κι εσείς το YouTube τώρα. Λεγόμαστε μαζί σαν καραγκιόζηδες. Τέλος πάντων, δεν πάει ιδιαίτερα καλά για άλλη μια φορά αυτό που θέλω να κάνω στο FIFA. Οκ, κατάφερα να τη φτιάξω και αυτή την ομάδα δωρεάν. Δεν ξέρω πώς τα κάνω αυτά, ρε μαλάκα. Δηλαδή δεν δίνω καν κάτι το ιδιαίτερο και καταφέρω να το κάνω. Πως το κλαμπ μου, όποτε έχω προσπαθήσει να κάνω SBC το πετυχαίνω. Παρότι είναι ό,τι πιο αδύνατο να το πετύχεις. Είναι λίγο τρελό. Αλλά συνεχίζουμε. Και άλλο ένα pack που δεν θα μας δώσει κάτι. Δηλαδή, μπρο, δώσουμε ένα board. Πραγματικά. Και βγάλαμε το Jesse Marsh, μεγαλύτερη ξεφτύλα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Απίστευτο. Ήρθε ο Αμερικανός, θυμάμαι λέγανε στη Leeds που είναι μια ομάδα που συμπαθώ. Ου, θα μας σώσει. Ναι, άστο. Κυριολεκτικά, ο Bielsa, παρότι είχε προβλήματα με τους παίκτες, είναι ένας προπονητής τον οποίο το σέβομαι υπερβολικά πολύ. Δηλαδή, δεν είναι σε επίπεδο που μπορεί να φτάσει ένας τυχαίος Αμερικανός που όλη τη ζωή ήταν στη Νέα Υόρκη προπονητής, παίκτης, τα πάντα όλα. Και δεν ξέρω γιατί βρίζω ένα τυχαίο τυπά που δεν θα φτάσω μάλλον ποτέ στο επίπεδο σε οτιδήποτε έχει κάνει. Αλλά, ναι, αυτά είναι τα ωραία του YouTube. Κάθομαι και. Ναι, βρίζω έναν τυχαίο τύπο που δεν θα τον φτάσω ποτέ, γιατί όλοι ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Είτε το κάνεις από TikTok, είτε το κάνεις στην αληθινή ζωή, είτε το κάνεις οπουδήποτε. Είναι γενικά έτσι κοινωνία και δεν ξέρω γιατί λέω κοινωνικό μήνυμα. Απλά προσπαθώ να ανεβάσω το retention time όπως ξέρουμε. Πρέπει να δεις εσύ τι είναι το retention, μην ανησυχώνεσαι, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται να απασχολείσαι με αυτά τα άχρηστα πραγματάκια. Απλά συνέχισε να βλέπεις το βίντεο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Και 100% δεν έχει κάνει skip. Τέλος πάντων, πάμε να βάλουμε και τους 80 διάρρηδες, επειδή 100% τραβιέται με 80 διάρρηδες. Και ναι, ωραία, και άλλος 80 διάρρηδες, και άλλος 80 διάρρηδες, και άλλος 80 διάρρηδες. Ρε φίλε, πόσο 80 διάρρηδες σηκώνει αυτό το πραγματάκι. Και καταφέραμε να το κάνουμε ουσιαστικά σε αυτή τη φάση. Πάμε να ανοίξουμε άλλο ένα από τα χειρότερα pack που έχω ανεβάσει στο FIFA. Ανεβάσει, που έχω ανοίξει στο FIFA. Και άλλος 80 διάρρηδες, δηλαδή μπρο μου. Ηρέμησε.
Θα σου βάλω τώρα εδώ, εγώ ότι 80 διάρι θες. Θες 80 διάρι, πάρε 80 διάρι, πάρε 80 διάρι, πάρε 80 διάρι. Ε, τώρα αποκλείεται να, να σου τι τα έπαθα όλα. Εγκεφαλικό. Ε, να θες κι άλλους 80 διάρι. Ε, έτσι, μπράβο, επιτέλους. Τελειώσαμε τους 80 διάρι. Πάμε να το δώσουμε, πάμε να το ανοίξουμε. Πάμε να πάρουμε άλλη μια φορά ένα τίποτα. Δηλαδή σε αυτή τη φάση δεν είναι είμαι ματαιόδοξος, είναι είμαι ρεαλιστικός. Οκ, okay, έχω ανοίξει το τρίτο αυτό είναι. Δεν έχω βγάλει τίποτα. Και οι άλλοι στα που μου γράφουν από κάτω comment δεν έχει βγάλει κανείς τίποτα. Έξω από ένα τύπα που μου στείλε στο Instagram. Ε, έβγαλα Cruyff, τι γνώμη έχεις. Μπρο, τι γνώμη θες να έχω. Εδώ και τρία FIFA, το μόνο που θέλω να βγάλω είναι ο Cruyff. Τον έβγαλα σε ένα FIFA στο τέλος της χρονιάς και ήμουν full χαρούμενος. Τέλος πάντων, πάμε να το ανοίξουμε. Σε παρακαλώ, EA. Δηλαδή, κυριολεκτικά θα έκανα προσευχή αυτή τη στιγμή, άμα δεν ήμουν αιρετικός με αυτά που λέω. Αλλά please, βγάλε μου κάτι. Έλα, δεν είναι καλό το design, αλλά θα είναι ο Van der Sar. Το άλλο που μου έστειλε ότι πάω με τον Cruyff, άμα δεν κάνω λάθος, ήταν. Έβγαλα Van der Sar. Και του είπα, ο Van der Sar είναι W. Άμα δεν έχεις goalkeeper. Και ναι, μπορείτε να μαντέψετε λίγο τι θα ακολουθήσει, τι έχω, goalkeeper. Τέλεια. Τι ήθελα και πήγα και τον είπα άσχημο. Μόλις τον είπα άσχημο, είπε, τι είπες ρε πουστή άντρα. Και λίγο που κοίταξα τώρα στο Footbin, επειδή συναχωριόμουν λίγο για τον Van der Sar, αποφάσισα να σταματήσω να μιλήσω και να κοιτάω. Που είναι W από όποια πλευρά και το δεις, εξω από την πλευρά του, ναι, έχω ήδη goalkeeper. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τον έδωσες. Είναι μια καρτάρα. Είναι W, δεν έχει βγει κάτι άλλο στο Footbin, οπότε αυτό έχουμε από σήμερα. Και μάλλον θα τον βάλω και goalkeeper, επειδή έχω ακούσει πως είναι ο πιο σπασμένος goalkeeper στο FIFA. Για να το συγκρίνουμε μία και με τον Casillas. Οπότε πάμε εδώ πέρα και ο Casillas είναι καλύτερος στα πάντα. Με μεγάλη διαφορά. Ναι. Η έννοια του L. Για να δούμε πόσο κάνει ο Casillas. Ναι, όχι, υπάρχει κάποιος λόγος που ο Casillas είναι τόσο χαμηλά σε rating, σε τιμή. Μάλλον ο Van der Sar είναι σπασμένος in game. Λοιπόν, έχουμε μάθει πως πάνε σπασμένοι in game. Για εμένα δεν πάνε καλά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λίγο μεγαλούτσικο, αρκετά, τι να κάνουμε. Είχαμε πραγματάκι να δούμε. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ με τα coins μέχρι αύριο. Μάλλον δεν θα είναι πολύ, επειδή δεν έχω ιδιαίτερα πολύ χρόνο ελεύθερο. Έχω μια δουλειά να πάω να κάνω τώρα. Ναι, ξέρω είναι βράδυ και η REMS, έχουμε δουλειές και τα βράδυ γιατί νομίζω ότι είμαστε παλικάρι. Και ναι, τα λέμε την επόμενη φορά, κάθε πριν περισσότερα, δεν τα λέμε κάπου στην περιγραφή, Discord server, please μπείτε. Και πώς λέγεται, fifacon.com που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο, δεν ξέρω γιατί μπάγκαρα τόσο άγρια. Πάνω απ' όλα δεύτερο κανάλι, please πάτε και εκεί να δείτε τα βίντεο. Και ναι, γεια σας.